Πάμε να υποδεχτούμε την Κατερίνα Φραγκάκη, την οποία, για την, όταν έχω στον αέρα την Κατερίνα Φραγκάκη, νιώθω ασφάλεια και νιώθω σιγουριά ότι θα μάθουμε πολύ χρήσιμα πράγματα για τη ζωή μας και φυσικά και για την τσέπη μας. Κατερίνα Φραγκάκη, καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, εγώ σε ευχαριστώ, τόσο ωραία λόγια. Πάντα, την αγάπη μου. Πάλι την τη διάθεση. Μεγάλη εκτίμηση στην Κατερίνα Φραγκάκη. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, είναι αμοιβαίο, το ξέρεις. Και οι ακροατές και οι ακροάτριες του Real FM 97,8. Τώρα με την Κατερίνα κάναμε μια συζήτηση μέσα στην εβδομάδα, γιατί είμαστε και φίλοι και τα λέμε, και μου είπε ότι υπάρχουν θέματα με τις 240 δόσεις. Τη είπα, Κατερίνα μου, οι 240 δόσεις τώρα θα έπρεπε να λειτουργήσουν, τώρα θα έπρεπε να δουλέψουν, τώρα που ο κόσμος έχει ανάγκη και λόγω της ενεργειακής κρίσης ο λογαριασμός του νοικοκυριού αλλά και του κάθε νοματέου έχει εκτοξευτεί. Οπότε, αν η ρύθμιση λειτουργήσει, θα είναι μια ανακούφιση αυτό. Έτσι δεν είναι, Κατερίνα μου? Πολύ σωστά, Δημήτρη μου. Ακριβώς έτσι όπως τα λες, διότι τώρα είναι τα ζητήματα με αυτήν την ακρίβεια που βιώνουμε όλοι μας. Ναι. Η πανδημία δυστυχώς συνεχίζει. Τώρα δημιουργούνται δηλαδή νέα χρέη, Κατερίνα μου, καταλάβες, νέα χρέη δημιουργούνται. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι και η ψυχολογία του κόσμου λόγω αυτής της πανδημίας δεν είναι η καλύτερη δυνατή και δεν πηγαίνει ο άλλος ούτε να καταναλώσει. Έχει και τα δάνεια και όλα τα χρέη που έχει στην εφορία προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τουλάχιστον να του δώσουμε μία όθηση για να πάει στα μαγαζιά, εφόσον έχει ρυθμίσει κιόλας και δεν είναι αρρύθμιστες και οφειλές του και αισθάνεται όλη αυτή την πίεση, την ψυχολογική, λόγω των χρεών που έχει. Άρα τώρα, όπως είπες, πρέπει να λειτουργήσουν οι 240 δόσεις. Ναι, και το ερώτημα είναι γιατί δεν λειτουργούν. Γιατί δεν λειτουργούν. Πολύ σωστά. Έχει ξεκινήσει ο νόμος από 1η Ιουνίου η εφαρμογή του και βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχουν γίνει οι πρώτες συμβάσεις, διάρθρωσης με τις οποίες θα μπορέσει κάποιος να ρυθμίσει. Έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία 35.000 οφειλέτες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Έχουν υποβληθεί μόλις 600 οριστικά αιτήσεις, που από αυτό και μόνο τον αριθμό καταλαβαίνουμε πόσο αργά πηγαίνει η διαδικασία, διότι ώσπου να αντιληθούν τα στοιχεία, δηλαδή οι οφειλές που έχουμε προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τους πιστωτές μας, όλους προς τις τράπεζες. Μόνο να γίνει αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα και πέραν όλου αυτού το σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι ότι κάποιες φορές και τα στοιχεία που ανεβαίνουν δεν είναι σωστά, με αποτέλεσμα να πρέπει να διορθωθούν, όπως είναι σαφές. Mm-hmm. Αυτή η διαδικασία λοιπόν καθυστερεί. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι πρέπει να ανεβάσουμε και τα πιστοποιητικά που χρειάζονται. Βλέπουμε μια αργή διαδικασία στο πιστοποιητικό φερεγγιότητες. Εκεί ευθύνονται τα κατατόπους πρωτοδικεία που καθυστερούν τη διαδικασία. Και μετά έχουμε βεβαίως τις τράπεζες που αργούν να στείλουν τα στοιχεία των οφειλετών, αργούν να κάνουν τις προτάσεις, αν και ο νόμος ορίζει ότι από τη στιγμή που κάνουν την οριστική υποβολή μέσα σε 2 μήνες, αυτή είναι η προθεσμία, 2 μήνες πρέπει να έχει δοθεί η πρόταση και να είτε να μην προχωρήσει η διαδικασία, είτε να προχωρήσει εφόσον επιθυμεί ο οφειλέτης να κάνει τη ρύθμιση που του προτείνουν οι τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς επίσης και η εφορία. Σημαντικό να πούμε ότι είναι τόσο καλή αυτή η ρύθμιση, όπως τουλάχιστον φαίνεται από τον νόμο που διαβάζουμε, διότι μπορούμε να επιτύχουμε διαγραφές. Αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνουν διαγραφές, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, επειδή τα χρέη αυτά έχουν σωρευτεί ήδη από την πρώτη οικονομική κρίση που έχουμε βιώσει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, οι πολίτες δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρουν να ρυθμίσουν αν δεν γίνει διαγραφή. Άρα οι περισσότεροι θα αναγκαστούν να πτωχεύσουν ή είναι ήδη πτωχευμένοι και δεν το έχουν κατανοήσει. Ως τούτου, αν προχωρήσει αυτή η ρύθμιση, φαίνεται ότι πολλοί συμπολίτες μας θα σωθούν πραγματικά. Αυτό είναι το ζητούμενο, ακριβώς. Είναι κρίμα να πηγαίνει τόσο αργά, βέβαια, αυτή η διαδικασία και να μην έχει ξεκινήσει, ώστε να δοθεί και μια τόνωση στην αγορά, όπως είπαμε. Τι προτείνεις, Κατερίνα μου, για να επισπευστεί κάπως η διαδικασία και να λειτουργήσει η ρύθμιση των 240 δόσεων όπως, όπως πρέπει να λειτουργήσει, γιατί γι' αυτό και θεσμοθετήθηκε, να πω, έτσι δημιουργήθηκε. Πρέπει,
πολύ γρήγορα να αντλούνται τα στοιχεία από την πλατφόρμα. Ναι. Οι πολίτες βεβαίως, επειδή λέμε όλα αυτά, δεν πρέπει να κάνουν πίσω και να λένε ότι εντάξει, αφού πάει αργά, δεν κάνουμε ρύθμιση. Διότι αυτό που καταφέρνουμε τη ρύθμιση είναι, εφόσον κάνουμε την οριστική υποβολή, αρχίζει η προστασία μας. Που σημαίνει, είτε έχουμε ένα ποινικό δικαστήριο επειδή έχουμε χρέη προς την εφορία, προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Το δικαστήριο αυτό, εφόσον έχουμε ενταχθεί στη ρύθμιση και συνεχίσουμε και πληρώνουμε τη ρύθμιση αυτή, να ξέρουν οι πολίτες ότι θα αθωωθούν από τις ποινικές ευθύνες που έχουν, όσο βεβαίως αυτή η ρύθμιση την πληρώνουν και είναι σωστή στις υποχρεώσεις, διότι πρέπει όταν ρυθμίζουμε με τις 240 δόσεις να ρυθμίσουμε όλα μας τα χρέη. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε ποια χρέη θα ρυθμίσουμε. Μάλιστα, μπαίνουν όλα τα χρέη είναι μέσα. Είναι μια συνολική ρύθμιση. Ωραία, ωραία. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά και καταφέρνουμε μεγαλύτερη διαγραφή, διότι η διαγραφή γίνεται επί όλων ουσιαστικά των οφειλών που έχουμε. Εκτός από αυτές που δεν εντάσσονται είναι αυτές που είναι ήδη ρυθμισμένες και αν ο πολίτης δεν έχει μείωση του εισοδήματος του 20%, τότε δεν μπορεί σε αυτή την περίπτωση να εντάξει τις ρυθμισμένες οφειλές του. Μάλιστα. Τις αρρύθμιστες βεβαίως και θα τις εντάξει. Ωραία. Καταρίνα Φραγκάκη, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Αυτό το θέμα θα το ξαναπιάσουμε και μαζί με πολλά άλλα στις επόμενες εκπομπές. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Καταρίνα μου. Εγώ, Δημήτρη, που μας φώτισες. Ναι, που μας διαφώτισες γύρω από τις 240 δόσεις, τη χρησιμότητά τους, αλλά και την καθυστέρηση που δεν αφήνει να φανούν τα ευεργετήματά της, να το πω. Ακριβώς. Πολύ σωστά το έθεσες. Να είσαι καλά, Καταρίνα μου. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Καλή Κυριακή σε όλους. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Γεια.